Συμφωνίες ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ κόμισε στις αποσκευές του ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ κατά την επίσκεψή του στην Τεχεράνη. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο Χασάν Ροχανί να επισκεφτεί το Βερολίνο την επόμενη φορά κατά την οποία θα μεταβεί στην Ευρώπη. Οι πολίτες εμφανίζονται με διϊστάμενες απόψεις έναντι της Γερμανίας, θεωρώντας πάντως ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τον κύκλο των διεθνών συνεργασιών αυτήν την περίοδο. Η Γερμανία δεν μας έχει συμπεριφερθεί καλά. Δρούσε πάντα κατά των συμφερόντων μας, όπως το ζήτημα με τα χημικά όπλα που πουλούσε στο Ιράκ. Πάντα μας έβλαπτε τα συμφέροντα αυτή η χώρα. Αλλά αν θέλουμε να δούμε το ζήτημα μετά τη συμφωνία και θέλουμε να αναπτύξουμε σχέσεις με άλλες χώρες, αυτές σίγουρα είναι προς το συμφέρον μας. Νομίζω ότι η ενίσχυση αυτών των δεσμών είναι πολύ σημαντική, διότι η Γερμανία είναι μια πολύ καλή βιομηχανική και ανεπτυγμένη χώρα και μπορεί σίγουρα να βοηθήσει τη δική μας. Πέραν του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος των συναντήσεων Στάινμαϊερ, η επίσκεψη είχε ως σκοπό και την επιβεβαίωση της διπλωματικής ανάμειξης της Γερμανίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Γερμανία θέλει να διαδραματίσει έναν ευφυή ρόλο στη Μέση Ανατολή και να τη σταθεροποιήσει. Παρά το ότι δεν φάνηκε να υπήρξε ανταπόκριση στις συνομιλίες του κυρίου Στάινμαϊερ για εξομάλυνση των σχέσεων Ιράν-Σαουδικής Αραβίας στο άμεσο μέλλον.